των επιχειρήσεων και των οικοκυριών από τις τράπεζες παρά το γεγονός, τα στεστ κτλ. Άρα να μην δημιουργούμε μια εικόνα ότι αυτό είναι των τελευταίων 15 ημερών προς Θεού. Το δεύτερο είναι, δεν ξέρω αν είσαστε, αν γνωρίζατε τον όρο φιλανδοποίηση, mm-hmm. που είναι ένα είδος πολιτικής ομοιρίας μιας χώρας από μια άλλη χώρα. Αυτή είναι περίπου η κατάσταση της Φιλανδίας. Έχει εκτεθεί ανεπανόρθωτα υποστηρίζοντας τις θέσεις της Γερμανίας, ακόμα και όταν η γερμανική πολιτική την έριξε σε ύφεση όπως έγινε, mm-hmm. από πέρσι, και προφανώς όπως και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, που οτιδήποτε πετύχει η Ελλάδα είναι ένα καρφί στο πολιτικό φέρετρο των Μάλιστα. κυβερνώντων κομμάτων, το ίδιο συμβαίνει και στη Φιλανδία. Γι' αυτό υπάρχουν τρία στρατόπεδα. Δεν ξέρω αν το είπαμε και διαφάνηκαν αυτά τα τρία στρατόπεδα χτες. Mm-hmm. Το ένα στρατόπεδο είναι το γερμανικό, ας το πούμε έτσι, που είναι η Γερμανία, ανατολικές χώρες και Ισπανία και Πορτογαλία, mm-hmm. για τους ίδιους ακριβώς λόγους τους οποίους είπαμε. Το άλλο στρατόπεδο, αν το πούμε καθαρό στρατόπεδο, είναι η πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, mm-hmm. και υπάρχει ένα τρίτο στρατόπεδο που είναι η Ιταλία και η Γαλλία, που αν τους τοποθετήσουμε στην απόσταση μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας, είναι πάρα πολύ πιο κοντά στην Ελλάδα παρά στη Γερμανία. Πάντως, στο στρατόπεδο της ελληνικής, Μάρκο, μου επιτρέπεις δύο πραγματάκια. Πρώτον,